Κύριε Συνδυχάκη, επειδή και οι τρεις εδώ βουλευτές είστε από αγροτικούς νομούς, έχω ακούσει, ας πούμε, από φίλους στην Κρήτη που λένε το άλλο άκρο, το άλλο άκρο του εκκρεμού σε αυτό που λέει ο κύριος Συνδυχάκης. Το ένα είναι καταναλωτής, το άλλο είναι παραγωγός, που λέει ο κύριος Κόκαλης. Συγγνώμη. Ότι δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εγώ πέρυσι πούλαγα το λάδι με 3 ευρώ το λίτρο, φέτος το πουλάω με 4,20 και μπήκα πιο πολλά λεφτά στην τσέπη μου. 4,50. Εντάξει, αυτού που μιλάω εγώ μπορεί. Το δική σα να είναι 4,50 στην Αχάη, από ένα καλύτερο λάδι, αλλά δεν νομίζω. Τη Κρήτη είναι καλύτερο. Τη Κρήτη νομίζω ότι αναβαίνει και άλλο. Αυτό πάντα συνέβαινε. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και στην τιμή καταναλωτή είναι βασικό χαρακτηριστικό τη καπιταλιστική οικονομία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώ έχει μεγαλώσει η ψαλίδα. Που σημαίνει κάνουν πάρτι. Οι μεσάζοντε κάνουν πάρτι οι έμποροι, οι μεγαλέμποροι, σε βάρο και του παραγωγού και του καταναλωτή. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Άρα δεν υπάρχει έλεγχος, λέτε. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, το ενδιάμεσο. Δεν υπάρχουν αφενός ελεγκτικοί μηχανισμοί και συνειδητά έχουν αποψηλωθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά ακόμα και ελεγκτικοί μηχανισμοί να υπάρχουν, υπάρχουν οι κανόνες της αγοράς. Οι κανόνες λοιπόν της αγοράς προβλέπουν αυτό το οποίο σας είπα. Δηλαδή, από τη μία να έχεις έναν παραγωγό ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει ούτε τα στοιχειώδη, ούτε ένα βασικό εισόδημα, με ένα υψηλό κόστος παραγωγής. Να είναι από ήλιο σε ήλιο μέσα στο χωράφι, τελικά να μην βάζει τίποτα στην τσέπη, και από την άλλη να έχει τους μεγαλέμπορους που κερδίζουν, εσχροκερδούν μέσα από αυτή την ιστορία. Αλλά δεν είναι απλά η εσχροκέρδεια, είναι ακριβώς γιατί οι κανόνες της αγοράς λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο που ευνοούν τους λίγους σε βάρος των πολλών. Μιας όμως και μου ξεκινήσατε τη συζήτηση σε σχέση με τις εκλογές, ναι, θα έλεγα ότι το δίλημα είναι αν στην κάλπη θα εκφραστεί η ανοχή σε αυτή την πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις ή θα ενισχυθεί η δύναμη που μπορεί να βάλει εμπόδια. Δηλαδή να συμβάλλει στο να ανοίξει ένας δρόμος για να νικήσει πραγματικά ο λαός. Ο λαός, αν το αποφασίσει, μπορεί πραγματικά να νικήσει. Πάντως, κύριε Συνδυχάκη, σε αυτό που λέτε με τις εκλογές, φαντάζομαι ο λαός, χωρίς να μπορώ να μιλάω εκ μέρους του βέβαια, θέλει και να κυβερνηθεί. Οπότε κάποιος προτιμάει να τον κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος Νέα Δημοκρατία, κάποιος λέει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ γιατί μπορεί να μπει σε μία από τις δύο κυβερνήσεις. Πάντως ψηφίζει κάποιον να τον κυβερνήσει. Ξέρετε με το ΚΚΕ τι να τον κυβερνήσει. Σε κάθε περίπτωση, οι εποχές που πουλούσαν ευχή και μεταξωτές κορδέλες έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Αυτό κάνουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Και ποιος σας είπε ότι το ΚΚΕ δεν έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης. Έχει θέσεις και πρόγραμμα εξουσίας. Με κριτήριο όμως τις λαϊκές ανάγκες. Όχι να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των λίγων. Έχει πρόταση σύγκρουσης με τη δικτατορία του κεφαλαίου που εκφράζεται, εφαρμόζεται και υλοποιείται και στη χώρα μας με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε το ζούμε σήμερα με όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε με την Ευρωβουλευτή, την κυρία Καϊλή, με τις κατηγορίες για δωροδοκία από το Κατάρ κτλ. Που αποδεικνύουν τι? Αποδεικνύουν τη βαθιά σύψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων της και γενικότερα του καπιταλιστικού συστήματος που αυτή υπηρετεί. Μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι αυτό το σύστημα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους και εκθιάζουν τις βελγικές διοκτικές αρχές για να εμφανίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αδιάφθορη. Μα δεν διορθώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από όλα όσα έγιναν ενέκρινε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών του Ομάδων ένα ψήφισμα πραγματικά πλυντήριο των λόμπι και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η μόνη πολιτική δύναμη που καταψήφισε αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποκαλύπτει το άθλιο περιεχόμενό του ήταν μόνο το ΚΚΕ. Να λοιπόν γιατί δεν πρέπει ο λαός πλέον να είναι στη γωνία, να είναι σε στάση αναμονής. Ή θα δώσει ένα χαστούκι ψήφο, ή θα βγει στον δρόμο και θα διεκδικήσει βασικά στοιχειώδη πράγματα για να μπορούν τουλάχιστον να ανακουφίσουν τη ζωή του, όπως οι τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή, που δεν παραπέμπει τη λύση των προβλημάτων στη Δευτέρα παρουσία, όπως κάνουν τα άλλα κόμματα. Ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Ναι. Καταθέσαμε και σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας δύο τροπολογίες. Η μία που αφορά την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα ήδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα και στην ενέργεια. Κατάργηση και η άλλη του ΦΠΑ εντελώς. Βεβαίως. Όχι, μείωση. Βεβαίως, αυτό είναι κάπου 2 με 2,5 δις το χρόνο λιγότερα. Αυτό είναι το κόστος. Χοντρικά τώρα. Πώς το κοστολογείτε εσείς αυτό και πώς να φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο. Προσέξτε να δείτε, όταν καταργείς
Το φόρο προστιθέμενης αξίας στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, στην ενέργεια, από κάπου πρέπει να τα βρει. Συμφωνώ. Ας τα βρει λοιπόν από την υπερφορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και μάλιστα έχουμε προτείνει να πάει στο 40, στο 50% η φορολόγηση. Όχι εθελοντική φορολογία για τους εφοπλιστές. Μα το έχετε ξανακούσει εσείς. Εσείς ως δημοσιογράφος εργαζόμενοι, σας έχει πει καμία κυβέρνηση, αν θέλετε να φορολογηθείτε εθελοντικά, όχι να μειώνουμε τα κέρδη των ανωνύμων εταιριών από το 10% στο 5% ή από το 15% στο 10% όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να λοιπόν πού μπορούν να βρεθούν τα χρήματα. Και η δεύτερη τροπολογία η οποία κάναμε είναι επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και τη σύνταξη εργαζόμενων. Πάμε να δούμε τι λέει ο Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Ορίστε, ιδού η ρόδος, ιδού και το πίτημα. Εγώ